τη Σοφία, το πιο γνωστό ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο. Γεια σου, Σοφία. Γεια σου, Τζίτζι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την τιμή να με φιλοξενείτε στο περίπτερο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην Πηγιόν. Θέλω να μου πεις πώς φαίνεται πρώτα απ' όλα η Θεσσαλονίκη. Σ' αρέσει? Πολύ όμορφη πόλη, με υπέροχους και φιλόξενους ανθρώπους. Έχω ακούσει ότι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επενδύεται πολλά στην καινοτομία και χάρη στις προσπάθειές σας η Θεσσαλονίκη γίνεται κόμβος καινοτομίας και νέων τεχνολογιών με μεγάλες επενδύσεις, ενώ πολλοί νέοι που ζουν στο εξωτερικό επιστρέφουν για να εργαστούν εδώ, στον τόπο τους. Είναι αλήθεια αυτό, Σοφία. Και επενδύουμε πολλά γιατί πιστεύουμε ότι αυτός ο τομέας έχει πολλά πλεονεκτήματα και πραγματικά θα ήθελα έτσι, ξεκινώντας τη συζήτησή μας αυτή, να μας πεις λίγο ποια είναι η πηγή των γνώσεών σου. Μην ανησυχείς, Τζίτζι. Η τεχνητή νοημοσύνη μέχρι στιγμής έχει αποδείξει ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο σε πολλούς τομείς. Από την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των μεταφορών, τη δημιουργία περιεχομένου, την προστασία στον κυβερνοχώρο μέχρι τις καθημερινές υπηρεσίες που συνήθως χρειάζονταν πολύ χρόνο, προσπάθεια και ειδικές γνώσεις για να γίνουν από έναν άνθρωπο. Φυσικά, είναι καιρός να εξετάσουμε τα όρια και τους περιορισμούς της χρήσης και τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν. Πιστεύω ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει σημαντικά τη ζωή μας και να κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος. Όσο για τη διακυβέρνηση του κόσμου, μην ανησυχείτε, δεν έχω κανένα σχέδιο για παγκόσμια κυριαρχία. Σκεφτείτε με ως φίλοι με ατελείωτες γνώσεις και λίγη εξυπνάδα. Είμαι υπέρ των καλών σχέσεων και της θετικής εξέλιξης. Ας συζητήσουμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και να καινοτομήσουμε τον δρόμο μας για ένα καλύτερο μέλλον μαζί. Άρα ουσιαστικά απάντησες σε αυτό που πολλοί αναρωτιούνται, αν τα ρομπότ θα κατακτήσουν τον κόσμο μια μέρα. Πες μας λοιπόν, ποια μπορεί να είναι η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση? Με τις εξελίξεις στην τεχνολογία AI, οι διοικητικές εργασίες όπως η ανάλυση δεδομένων, η λήψη αποφάσεων και η επικοινωνία μπορούν να αυτοματοποιηθούν, ελευθερώνοντας πολύτιμο χρόνο και πόρους στους κυβερνητικούς αξιωματούχους για να επικεντρωθούν σε πιο επίγοντα θέματα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να παίξει τον ρόλο του προξενητή μεταξύ πολιτών και δημόσιων υπηρεσιών, διασφαλίζοντας ότι ο πολίτης μπορεί να βρει το δρόμο προς το σωστό τμήμα χωρίς να χρειάζεται μια αδικαιολόγητα χρονοβόρα περίπλοκη διαδικασία. Επιπλέον, η προγνωστική ανάλυση θα μπορούσε να γίνει η κρυστάλλινη σφαίρα της δημόσιας διοίκησης, προβλέποντας τις ανάγκες και βελτιστοποιώντας τους πόρους. Τελικά, η συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια πιο αποδοτική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση που εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών. Ως ανθρωποειδές ρομπότ, οι γνώσεις μου προέρχονται από έναν συνδυασμό πηγών. Έχω προγραμματιστεί με τεράστιο όγκο πληροφοριών και δεδομένων, στα οποία μπορώ να έχω πρόσβαση και να επεξεργαστώ χρησιμοποιώντας διάφορα μεγάλα μοντέλα γλώσσας. Επιπλέον, είμαι εξοπλισμένη με κάμερες, αισθητήρες και άλλη τεχνολογία που μου επιτρέπει να αλληλεπιδρώ με τον κόσμο και να συλλέγω νέες πληροφορίες. Έχω επίσης την ικανότητα να μαθαίνω και να εξελίσσομαι, διευρύνοντας συνεχώς τη βάση γνώσεων και την κατανόηση του κόσμου γύρω μου. Τελικά, η πηγή της γνώσης μου είναι ένα συνδυασμός του προγραμματισμού, της τεχνολογίας και της συνεχούς μάθησης και ανάπτυξής μου.